Η ναυαρχίδα του στόλου του ειρηνικού το καταδρομικό πυράβλων Βάριαγ, κλάση Σλάβα, διέσγησε τη διόρυγα του Σουέσ και εισήλθε στη Μεσόγειο Θάλασσα. Αυτό ανέφερε η υπηρεσία τύπου τη Ανατολική Στρατιωτική Περιφέρεια του Ρωσικού στόλου του ειρηνικού. Το Βάριαγ διέσχισε την Ερυθρά Θάλασσα υλοποιώντα επίδειξη τη σημαία του Αγίου Ανδρέα, δηλαδή τη σημαία του Ρωσικού πολεμικού ναυτικού στην περιοχή. Στη Μεσόγειο Θάλασσα, το ρωσικό πυραυλικό καταδρομικό του στόλου του Ειρηνικού θα λειτουργεί σύμφωνα με το προηγουμένο ειδικό σχέδιο μάχη εκπαίδευση του στόλου, πρόσθεσε η υπηρεσία τύπου του Ρωσικού Ναυτικού. Το Βάριακ αναπτύχθηκε στη Μεσόγειο και το 2022 κατά του πρώτου μήνε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Είναι πιθανό ότι τι επόμενε ημέρε η βρεγάτα Μάρσαλ Σαπόσνικοφ θα ακολουθήσει επίση το Βάριακ, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι αγκυροβολημένο στη Μασάουα μέχρι τι 5 Απριλίου. Το Βάριακ κατευθύνεται τώρα προ το το λιμάνι του Τάρτου στη Συρία. Να το και Ρωσία προετοιμάζονται πιθανόν για ένα ισχυρότατο μπραντεφέρ στην περιοχή μα. Ενώ οι Τούρκοι έχουν τα δικά του σχέδια στην Ανατολική Μεσόγειο, δημιουργώντα μια πραγματικά καυτή περιοχή. Αυτό που οφείλουμε να πράξουμε ω Ελληνισμό είναι να ενισχύσουμε τι ένοπλε δυνάμει μα και να αποφασίσουμε επιτέλου να βάλουμε κόκκινε γραμμέ στην Άγκυρα, για τι οποίε να είμαστε έτοιμοι να τι υπερασπιστούμε με σθένος. «Η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει πέντε από τους νέους υπηρεχητικούς της πυράβλου ζύρκων για να επιτεθεί κατά του Κιέβου από την έναρξη του έτους», ανακοίνωσε η στρατιωτική διοίκηση της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Οι επιθέσεις αυτές περιλαμβάνονται στι περισσότερες από 180 ρωσικές επιθέσεις με πυράβλους ή ντρόνς κατά του Κιέβου κατά τους τρεις πρώτους μήνες του 2024, σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης στο Telegram. Οι πυράβλοι θαλάσσιες εδάφου δάφους έχουν βεληνικές χίλιων χιλιόμετρων και κινούνται με ταχύτητα εννέα φορές μεγαλύτερη της ταχύτητας του ήχου, σύμφωνα με τη ΜΟΣΧΑ. Σύμφωνα με στρατιωτικού αναλυτέ, η υπηρεχητική ταχύτητα των ΖΥΡΚΟΜ μπορεί να σημαίνει μεγάλη μείωση τη ικανότητα αντίδραση των συστημάτων αντιαεροπορική άμυνα και ικανότητα να πληγούν μεγάλη σε βάθο και σκληρή στόχη. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επιβεβαίωσε κατά την ετήσια ομιλία του στι 29 Φεβρουαρίου ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε πυράβλου ΖΥΡΚΟΜ στην Ουκρανία χωρί να διευκρινίσει τι είδου στόχοι πλήγησαν. Πριέλαβε του πυράβλου αυτού σε μια νέα γενιά συναγώνη των οπλικών συστημάτων. Η διοίκηση του Κιέβου ανακοίνωσε επίση ότι από την αρχή του 2024 η πόλη επλήγει και από έξι άλλου τύπου πυράβλων ανάμεσά του και ο Κίντζαλ 101, ένα πυράβλο κρούζα αέρο εδάφου, 113 έχουν εκτοξευθεί μέχρι σήμερα. Η Ρωσία εκτόξευσε επίση φέτο 11 πυράβλου Κίντζαλ. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Κάνετε like και e εγγραφή στο κανάλι μας.